Διαβάσουμε από τη σελίδα 629 από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Σελίδα 629 Ισαΐας ο προφήτης Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και θα αρχίσουμε μία σειρά μαθημάτων με τίτλο «Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας». Σελίδα λοιπόν 629 κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυτεί επ' αυτών πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα ευσεβίας λέει το κείμενο και γνώσεως και φόβου Κυρίου και θέλει κάμοι αυτών οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου ώστε δεν θέλει κρίνει κατά την θεωρία των οφθαλμών αυτού που δεν θέλει ελέγχη κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους φτωχούς και εν ευθύτητη θέλει υπερασπίζεστε τους ταπεινούς της γης και θέλει πατάξει την γην εν τη ράβδο του στόματος αυτού και δια της πνοής των χιλαίων αυτού θέλει θανατώνει τον ασεβή. Και δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσφίως αυτού και η πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Αμήν. Σειρά λοιπόν των μαθημάτων μας είναι από σήμερα και λίγες Πέμπτες ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Ο Παράκλητος βεβαίως είναι ένα πρόσωπο από τον Τριαδικό Θεό που είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Είναι το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Βέβαια η τριαδικότητα του Θεού, τριάδα ομοούσιος και αχώριστος, είναι ένα μυστήριο το οποίο εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε παρά μόνο βλέποντας την εικόνα του που είναι ο εαυτός μας, που είναι οι άνθρωποι, γιατί ο Θεός μας έπλασε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Όπως βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας, αλλά είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα, και το σώμα εκδηλώνεται με τις αισθήσεις και έχει τις επιθυμίες της σαρκός. Η ψυχή του ανθρώπου εκδηλώνεται με την καρδιά και τις επιθυμίες της καρδιάς του ανθρώπου και το πνεύμα εκδηλώνεται με τη λογική και αποτελεί βέβαια το κυριότερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε σαν εικόνα τίποτα περισσότερο ότι το πνεύμα είναι ο πατέρας που κυβερνάει τον άνθρωπο, ο λόγος είναι η καρδιά του ανθρώπου γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας εξέρχεται πας λόγος και το σώμα είναι το πνεύμα το Άγιο δια του οποίου ενεργεί ο Θεός τα πάντα. Όπως και ο άνθρωπος με το σώμα του κάνει τα πάντα. Το πνεύμα αποφασίζει, η καρδιά και η ψυχή επιθυμεί και το σώμα εκτελεί. Μόνο έχοντας αυτή την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος μπορούμε κάπως να κατανοήσουμε το μέγα αυτό μυστήριο της τριαδικότητας του Θεού. Απ' αρχής λοιπόν ο Θεός είναι τριαδικός και μάλιστα το πρώτο εδάφιο που λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη» και περιγράφει ότι η γη ή το άμορφος και έρημος και σκότος ήταν επί του προσώπου της αβύσσου, αλλά όμως το πνεύμα του Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων και στη συνέχεια είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένετο. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος επίησε απ' αρχής τον ουρανό και τη γη, εν αρχή, ο λόγος του Θεού γιατί είπεν ο Θεός και το πνεύμα το Άγιο το οποίο εφαίρετο και εκτελούσε. Για το Πνεύμα το Άγιο όλη η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται και μάλιστα όπως λέγει και στον Ζαχαρία το έργο του Θεού δεν γίνεται παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου καθώς ομολογεί και αποκαλύπτει ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου αποκαλύπτει ο Πατέρας ο Κύριος των δυνάμεων. Άλλωστε και ο Θεός μας βεβαιώνει η Γραφή καταρχάς ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος
Πώς δια Πνεύματος Αγίου. Πνεύμα Άγιο ήλχε το επί των προφητών και δεν λαλούσαν πια οι άνθρωποι, αλλά λαλούσε ο Θεός χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους το Λόγο Του δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο ήταν αυτό που ενεργούσε τα πάντα και ενεργεί τα πάντα. Είναι δε συγκεκριμένο πρόσωπο. Γι' αυτό και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφοντας το Πνεύμα το Άγιο λέγει ότι είναι αυτός ο Παράκλητος ο οποίος μας διδάσκει, μας υπενθυμίζει όλα όσα μας είπε ο Χριστός. Ακόμη ο Παράκλητος είναι αυτός που μαρτυράει για το Χριστό. Ο Παράκλητος είναι αυτός που οδηγεί τους ανθρώπους εις πάσαν την αλήθεια. Ο Παράκλητος είναι αυτός που προφητεύει στους ανθρώπους τα μέλλοντα, αναγγέλει τα μέλλοντα και είναι αυτός που δοξάζει τον Χριστό, γιατί εκ του Λόγου του Θεού λαλεί και όχι εξ εαυτού του, όχι εκ του από μόνος του. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο συγκεκριμένο το οποίο αποστέλλει ο Πατέρας διά του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη μέσα στη ζωή του ανθρώπου και στον άνθρωπο. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε σαν πρόλογο για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, όμως πέραν τούτου ότι είναι ένα πρόσωπο, είναι ο αληθινός Θεός, μάλιστα στο σύμβολο της πίστεως που έχει γραφεί δια Πνεύματος Αγίου, όχι από το Πνεύμα το Άγιο, από τους ανθρώπους, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, το συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, γιατί είναι προφητικός, γραμμένος από τον Θεό, δια Πνεύματος Αγίου, από το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος το εξηγεί πάρα πολύ καλά αυτό για τον προφητικό λόγο και μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Πέτρος ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου ότι έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων εις των οποίων κάμετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον φέγκοντα εν σκοτεινό τόπο έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ο Χριστός ανατείλει στις καρδιές σας τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής, κανένας προφητικός λόγος της Γραφής δεν γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν το πάλε και πάντα οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Σαν πρόλογο λοιπόν αυτά θα αναφέρουμε για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας και θα ξεκινήσουμε με τη χάρη του Χριστού από την Παλαιά Διαθήκη και από τον Ισαΐα τον Προφήτη να δούμε τα χαρακτηριστικά του Παράκλητου, τα χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος. Γράφει λοιπόν ο Ισαΐας μέσα στον προφητικό του λόγο ότι θα εξέλθει εκ του κορμού του Ιεσέ, που είναι ο πατέρας του Δαβίδ, κλάδος και θα ανεβεί εκ των τριζών αυτού και μιλάει προφανώς για την πρώτη έλευση του Λόγου του Θεού που έγινε σάρκα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Αυτός λοιπόν θα εξέλθει από τον Ιεσέ, από τον Δαβίδ, γιατί ο Μεσσίας, ο ερχόμενος, ο όνοιν και ο ερχόμενος, είναι και όπως αποκαλύπτηκε ο Λόγος του Θεού μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, ότι είναι αυτός ο οποίος απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, καθώς εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Εγεννήθη λοιπόν εξ σπέρματος Δαβίδ ο Ιησούς Χριστός κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του παράκλητου, του τρίτου προσώπου, της τριαδικής θεότητος, που ένας είναι ο Θεός. Βεβαίως οι άνθρωποι πολλές φορές λένε τρισυπόστατος. Εάν όμως την έννοια, την ερμηνεία της υπόστασης την θεωρήσουμε σαν ύπαρξη, όπως είναι στην αρχαία ελληνική, τότε δεν είναι τρεις υποστάσεις, είναι, γιατί λέει η Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Αν όμως θεωρήσουμε τη λέξη τρισυπόστατος, την υπόσταση, σαν τη μορφή προσώπου, σαφώς είναι τρισυπόστατος, τριαδικός, αλλά ένας Θεός. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ιησού Χριστό και Πνεύμα Άγιο. Αλλά είναι ένας Θεός. Τρεις είναι οι μαρτυρούντες, λέει η Γραφή, στον ουρανό. Ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και αυτοί οι τρεις είναι ένα. Αλλά τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Θεός για να εκφέρει το Λόγο Του και για να εργαστεί το έργο Του, είναι τα εξής. Καθώς προφητεύει ο Λόγος του Θεού και μας προλέγει ότι ο Ιησούς Χριστός θα έχει το Πνεύμα χωρίς μέτρο, όπως βεβαίως μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού και στην Καινή Διαθήκη. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου, του Πνεύματος του Κυρίου που θα αναπαυθεί και θα είναι χωρίς μέτρο στο Χριστό, είναι πρώτον Πνεύμα Σοφίας. Καθώς ο Παράκλητος αποκαλύπτει στους ανθρώπους, στον άνθρωπο που επισκέπτεται ή που κατοικεί μέσα του, όπως κατοικεί στην Καινή Διαθήκη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη επίσκεψης Πνεύματος Αγίου υπήρχε, στην Καινή Διαθήκη κατοικεί, και μάλιστα αυτό μας το φανερώνει πάρα πολύ ωραία στο Ευαγγέλιο του ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε, και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο», γιατί τότε παράκλητο στη γη ήταν ο Ιησούς Χριστός, παράκλητο σημαίνει παρήγορος, ενισχυτής, άλλον υπερασπιστής, άλλον παράκλητον, διαναμένει μαζί σας άνθρωποι εις τον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, γιατί ούτε το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, αν και δεν το βλέπετε. Γιατί το γνωρίζετε? Γιατί μένει μαζί σας και μέσα σας θα έλθει. Γι' αυτό γνωρίζουμε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, γιατί βλέπουμε το Θεό να εργάζεται στη ζωή μας με το Λόγο Του, δια Πνεύματος Αγίου, και όχι μόνο αυτό, αλλά στην Καινή Διαθήκη ο Θεός αποστέλει δια του Ιησού Χριστού την επαγγελία Του και κατοικεί και μέσα μας. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα μας είναι πρώτον Πνεύμα Σοφίας, και η Σοφία είναι αυτή αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, που με το φόβο του Κυρίου ο Θεός διαπνεύματος, με το φόβο του Κυρίου που έχει ο άνθρωπος, ο Θεός διαπνεύματος Αγίου αποκαλύπτει στον άνθρωπο μέσα από το Λόγο Του το θέλημα του Θεού. Γιατί το θέλημα του Θεού δεν ανακαλύπτεται ούτε σπουδάζεται. Το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Τι θέλει ο Θεός δηλαδή? Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μας, το οποίο είναι και απαραίτητο να το γνωρίζουμε? Γιατί μόνο με το θέλημα του Θεού, εάν το γνωρίζουμε, και επειδή θέλουμε, θα μπορούμε να είμαστε ευάρεστοι εις το Θεό. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό του Πνεύματος του Αγίου είναι ότι αποκαλύπτει και φανερώνει στους ανθρώπους που δέχονται το Χριστό και το Λόγο του Θεού το θέλημα του Θεού. Και όλοι το έχουμε καταλάβει, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι, πριν αναγεννηθούμε, ώστε να έλθει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας,
γιατί αναγεννόμεθα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, και όπως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν αναγεννήθηκαν οι μαθητές του δια της Αναστάσεως αυτού, ενεφύσισε εις αυτούς και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο». Όταν αναγεννηθούμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, τότε τον καταλαβαίνουμε. Πριν την αναγέννησή μας, πριν έλθει να κατοικήσει μέσα μας ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ήτανε αδύνατον ή δύσκολο να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού, και να τον γνωρίσουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, αλλά κάθε έναν που το πιστεύει. Μόνο λοιπόν δια του Παρακλήτου, δια του Πνεύματος του Αγίου, του ενικούντος εν ημίν, μπορούμε πραγματικά να κατανοούμε και να κατανοήσουμε, μάλλον να κατανοήσουμε και να κατανοούμε το θέλημα του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι πνεύμα συνέσεως. Δεν είναι μόνο να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, αλλά να γνωρίζουμε και πώς μπορούμε να το, πώς θα το εκτελούμε, τον τρόπο. Γιατί ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, είναι άσοφος όταν δεν γνωρίζει τον τρόπο και το χρόνο. Γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αλλά είναι ανάγκη για να είμαι θα σοφή να γνωρίζουμε το πώς και το πότε, ακόμη και το πού θα εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού, θα εκτελούμε το θέλημα του Θεού με ζητούμενο να είμαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού στους οφθαλμούς του Κυρίου. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι πνεύμα βουλής. Γνωρίσαμε το θέλημα του Θεού, γνωρίζουμε πώς κάθε φορά, πώς, πότε και πού ακόμη θα εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Παραδείγματος χάρη, να πω ένα απλό παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι να παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Πρέπει να γνωρίσουμε όμως πώς θα το παίρνουμε, με μετάνοια, με καθαρότητα, σε αγιασμό, με εξομολόγηση, προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Αλλά πρέπει τώρα και να θέλουμε, γιατί και το θέλειν και το ενεργήν στη ζωή μας προέρχεται από τον Κύριο. Ποιος λοιπόν θα μας δώσει αυτή την ικανότητα να θέλουμε, μια και ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς μπορούμε να το κάνουμε, να θέλουμε και να το κάνουμε. Αυτό είναι το τρίτο χαρακτηριστικό του Πνεύματος του Αγίου, που μας δίνει τη θέληση, δηλαδή να θέλουμε, να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Να θέλουμε να περπατάμε στο θέλημα του Θεού. Το τέταρτο είναι πνεύμα δυνάμεως. Και είναι ανάγκη όχι μόνο να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, πώς πράττουμε το θέλημα του Θεού και να θέλουμε να πράξουμε το θέλημα του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και να μπορούμε να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Να μπορούμε δηλαδή να ενεργούμε, να ζούμε και να περπατάμε κατά το Πνεύμα, όχι μόνο γνωρίζοντας, ποιο είναι, πώς είναι, πώς πρέπει να ενεργούμε και να θέλουμε, αλλά και να μπορούμε, να έχουμε τη δύναμη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας λέει, είπε στους μαθητάς του όταν το ρώτησαν, άραγε τώρα αποκαθιστάς τη βασιλεία στον Ισραήλ? Και ο Κύριος μας απάντησε απόλυτα και πεντακάθαρα, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά εσείς μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει μέσα σας, επάνω σας, και τότε θα είστε μαρτυρές μου και στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία και στη Γασαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έχει χαρακτηριστικό και είναι πνεύμα δυνάμεως. Ακόμη είναι πνεύμα ευσεβίας. Ευσεβία σημαίνει φόβος Θεού, σημαίνει πραγματικά γνώσης, επίγνωσης
του Θεού και του θελήματός του. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους. Λέει, προσεύχομαι σε εσάς για να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο λαός Ισραήλ ήταν ο ευσεβής λαός ανάμεσα σε όλα τα έθνη της Παλαιάς Διαθήκης, επειδή είχε γνώση του αληθινού Θεού, είχε γνώση του Λόγου Του και είχε γνώση και της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, του προφητικού Λόγου. Σήμερα σε όλη την οικουμένη το μυστήριο της ευσεβίας είναι αποκεκαλυμμένο μόνο στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία ο λαός του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχει γνώση του Θεού, του θελήματος του Θεού, του Λόγου του Θεού και της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτή η ευσέβεια είναι δοσμένη σε μας από τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, όταν ήλθε και κατόκισε μέσα μας. Στη συνέχεια, πνεύμα γνώσεως. Όχι μόνο γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αλλά γνωρίζουμε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, γνωρίζουμε την υγιένουσα διδασκαλία, γνωρίζουμε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό που έχει ακόμη το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο απέστειλε ο Θεός να κατοικεί μέσα μας, είναι να μας δώσει γνώση των πνευματικών πραγμάτων, γιατί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους λέγει ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού το κηρύττουμε με διδακτούς λόγους όχι ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς λόγους του Πνεύματος του Αγίου, ερμηνεύοντες στους πνευματικούς ανθρώπους τα πνευματικά του Θεού. Και κανένας δεν γνωρίζει τα βάθη του Θεού, ημίδια Πνεύματος Αγίου, καθώς κανένας δεν γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου παρά μόνο το Πνεύμα του ανθρώπου. Άρα λοιπόν έχουμε μία ιδιαίτερη γνώση να ερμηνεύονται σε μας τους πνευματικούς τα πνευματικά πράγματα του Θεού, για τα οποία βεβαίως ακόμη ο Απόστολος Παύλος λέει, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε περί των πνευματικών. Είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό το επόμενο, πνεύμα γνώσεως. Και τέλος είναι πνεύμα φόβου Κυρίου. Είναι αυτός ο σεβασμός και ο φόβος που έχουμε οι άνθρωποι του Θεού, όχι να τρέμουμε το Θεό μη μας τιμωρήσει, αλλά φοβόμαστε, και αυτός ο φόβος του Θεού μας οδηγεί στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, στο να περπατάμε στο θέλημα του Θεού, γιατί φοβόμαστε μη τον λυπήσουμε, καθώς σπουδάζουμε να είμεθα ευάρεστοι, καθώς γνωρίζουμε ότι πάντες πρέπει να παρασταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί κάθε ένας από μας από αυτά τα οποία έπραξε με το σώμα του, είτε καλά είτε κακά. Φόβο Θεού δεν μπορεί να έχει κανένας άνθρωπος εάν δεν κατοικήσει μέσα του ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, όπου πρώτον κατόκισε στον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Κανένας δεν μπορεί να έχει γνώση των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, γνώση του Ευαγγελίου του Λόγου του Θεού, γνώση του σχεδίου και του έργου του Θεού, παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Δεν σπουδάζονται αυτά, αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται τι σημαίνει? Έρχεται ο Θεός και τα βάζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνονται κτήμα του ανθρώπου. Δηλαδή θα τολμούσα να πω ότι το Πνεύμα του Θεού έρχεται και ενώνεται με το πνεύμα του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού έρχεται και ενώνεται με την καρδιά, την ψυχή του ανθρώπου και ο Πατέρας ο αιώνιος καλύπτει τα πάντα, ώστε ο άνθρωπος να γνωρίζει
τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο εξ αποκαλύψεως και όχι εξ σπουδών ή ανακαλύψεως. Κανένας επίσης δεν μπορεί να έχει πνεύμα ευσεβίας παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Κανένας δεν μπορεί να έχει πνεύμα σοφίας, αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, συνέσεως, αποκάλυψη πώς θα περπατάμε στο θέλημα του Θεού, και κανένας δεν μπορεί να έχει πνεύμα βουλής, να θέλουμε τα πράγματα του Θεού, και κανένας δεν μπορεί να έχει πνεύμα δυνάμεως και να μπορούμε να είμαστε όχι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου, αλλά εκτελεστές του Λόγου. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά είναι που μας χαρίζει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους που δέχονται τον Ιησού Χριστόν, καθώς είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι βάπτισμα μετανοίας, ο πίσω μου ερχόμενος όμως που είναι ανώτερός μου, θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και φωτιά και πυρή». Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, και έτσι ο άνθρωπος πια μεταβάλλεται σε άλλον άνθρωπο. Τον κάμει τον άνθρωπο οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου. Δηλαδή τι θα πει οξύνουν, τα αισθητήρια γεγυμνασμένα στο να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και δεν τον αφήνει, τον μεταβάλλει ώστε να μην κρίνει κατά την όψη, όπως ο Θεός δεν κρίνει το φαινόμενο αλλά την καρδιά του ανθρώπου, έτσι και εμείς οι άνθρωποι που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο δεν κρίνουμε εκ των φαινομένων αλλά κρίνουμε εκ των μη φαινομένων, δεν κρίνουμε εκ των σαλευωμένων αλλά εκ των μη, εκ των ασαλεύτων, και δεν κρίνουμε εκ των επιγείων αλλά εκ των επουρανίων. Γι' αυτό και είναι άλλος λαός η Εκκλησία του Χριστού. Είναι ένας τελείως διαφορετικός λαός που τον περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος. «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα αρετάς εκείνου, του Ιησού Χριστού, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως». Η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν είναι ένα άλλο διαφορετικό έθνος. Είναι βασίλειον ιεράτευμα, αποτελείται από βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Βασιλείς έχοντες την εξουσία από το Θεό και ιερείς την εξουσία να πλησιάζουν το Θεό, και ιερείς έχοντες την εξουσία να προσεύχονται στο Θεό, και μάλιστα μεσητικά. Άρα λοιπόν ο έχων το Πνεύμα το Άγιο, αυτός δηλαδή που, στον οποίον κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, και είναι αυτός ο οποίος βασικά είναι αναγεννημένος, αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος που έχει αλλάξει η ζωή του, έχει μεταμορφωθεί, και ακόμη είναι και βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο που μεταμορφώνεται η ζωή του δια της ανακαινήσεως του νοός από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός λοιπόν εν δικαιοσύνη Θεού κρίνει και εν ευθύτητη και αληθεία υπερασπίζεται τους ταπεινούς ανθρώπους. Γιατί είναι ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο όπως όλοι οι άνθρωποι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, αλλά είναι και καθομοίωσιν Θεού, γιατί έλαβε το χαρακτήρα του Θεού δια της αναγεννήσεως, ακόμη και δια της βαπτίσεως του Πνεύματος του Αγίου. Η δικαιοσύνη αυτού λοιπόν είναι χαρισμένη, καθώς κάθε ένας που είναι αναγεννημένος έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη. Μόνο ένας άνθρωπος του Θεού που είναι ζωντανό και δυνατό το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, ώστε να έχει πλήρη τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, μπορεί να αγαπάει όχι μόνο τους αγαπώντας Αυτόν, αλλά και τους εχθρούς Αυτόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που τον μισούνε, τους αγαπάει και προσεύχεται για αυτούς, αλλά και αυτούς που τον κατηγορούνε, τους αγαπάει και προσεύχεται για αυτούς, αλλά και αυτούς ακόμη που τον βλάπτουνε.
τους αγαπάει και προσεύχεται και τους ευεργετεί. Ένας τελείως διαφορετικός λαός. Καθώς είναι ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός και τον έβγαλε από το σκοτάδι στο φως. Γιατί ο Θεός είναι φως. Και εμείς κατοικούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο φως. Και ο Χριστός μας λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, αλλά και εσείς είστε το φως του κόσμου. Και όπως ο Θεός είναι φως και σκοτία δεν υπάρχει ουδεμία εις Αυτόν, έτσι και στη ζωή μας ο Θεός θέλει να μην υπάρχει καθόλου σκοτάδι στη ζωή μας. Και αυτό γίνεται με το Λόγο του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Η δικαιοσύνη μας λοιπόν είναι εκ του Θεού, μέσα από το Λόγο Του, δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, και η πίστης είναι επίσης καρπός του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είπαμε ότι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Και η πίστης είναι ένα χάρισμα του Θεού, είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Όμως για την αναγέννηση και γενικά για το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, δεν μας το αποκαλύπτει ο Θεός μόνο στην Καινή Διαθήκη, όπου και μας δίνει τη δυνατότητα να το ζήσουμε, αλλά το προφητεύει, όπως όλα τα προφητεύει η Παλαιά Διαθήκη, ο προφητικός λόγος, το προφητεύει λοιπόν ο Ιζεκιήλ ο προφήτης, και θέλω να δούμε το έργο του Θεού που γίνεται στη ζωή μας και πόσο αποκαλυπτικά και λεπτομερώς το περιγράφει ο προφητικός λόγος για τους ανθρώπους τότε που δεν το καταλάβαιναν, για τους ανθρώπους τώρα που δόξα στο Θεό το καταλαβαίνουμε εκ πείρας, γιατί έχουμε αυτή την πείρα. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 770 το έργο του Θεού και πώς προφητικά το περιγράφει ο Ιζεκιήλ ο προφήτης στο κεφάλαιο Λάμτα Σίγμα Ταφ, 36 κεφάλαιο, και θα αρχίσω από το 24 εδάφιο. 24 εδάφιο. Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει στη γη ημών. Αυτή είναι η πρόσκληση που κάνει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, λέγοντας έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, ή ακόμη σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια και σε ήλκησα με έλεος. Η πρόσκληση λοιπόν του Θεού, η οποία απευθύνεται στην φυσική και απλοϊκή πίστη του ανθρώπου για να δεχθεί αυτόν τον οποίον απέστειλε. Και συνεχίζω στο 25 εδάφιο, και θέλω ράνι εφημών καθαρών είδωρ, και θέλετε καθαριστεί από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας, θέλω σας καθαρίσει. Το δεύτερο είναι ο Λόγος του Θεού, για τον οποίο ο Κύριος είπε εσείς είστε πάντες καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε, γιατί όταν προσκαλεί ο Θεός απευθυνόμενος στην πίστη του ανθρώπου και ο άνθρωπος αν και δεν πιστεύει τουλάχιστον δοκιμάζει, αν πιστεύει πολύ καλύτερα, τουλάχιστον δοκιμάζει, εκείνο με το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή ο άνθρωπος στην ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Θεού είναι με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού, και ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που καθαρίζει τους ανθρώπους, τους καθαρίζει από τις αμαρτίες τους, γιατί τους αποκαλύπτει τις αμαρτίες, αλλά ιδιαιτέρως τους καθαρίζει από τα είδωλα, από τα ψέματα. Από τα ψέματα των ανθρώπων τα οποία είναι βδέλυγμα, τα είδωλα όλα είναι βδέλυγμα στους οφθαλμούς του Θεού. Είτε αυτά είναι φυσικά είδωλα, δηλαδή θεοί που έχουν κατασκευάσει οι άνθρωποι, εικόνες, αγάλματα, ξώανα, οτιδήποτε, ή είναι πνευματικά είδωλα, αγάπες που έχει ο άνθρωπος σε πράγματα τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο, αυτή η αγάπη οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από την αλήθεια στο ψέμα. Ο Λόγος είναι αυτός λοιπόν που καθαρίζει τον άνθρωπο από τις ακαθαρσίες,
καθώς τον φέρνει σε επίγνωση των αμαρτιών του, αλλά και από τα είδωλα, καθώς τον φέρνει σε επίγνωση του ψεύδους και της απάτης. 26 εδάφιο. «Και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλω εμβάλει εν ημίν και αποσπάσα στη λιθήνη καρδία εκ της σαρκός σας, θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνη». Το επόμενο βήμα είναι η αναγέννηση που ενεργεί ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου, στη ζωή του ανθρώπου, στον άνθρωπο που τελικά πιστεύει και δέχεται τον Ιησού Χριστόν και καθώς είναι γεγραμμένο επικαλείται το όνομα του Χριστού και έρχεται ο Θεός και τον αναγεννάει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και μεταβάλλει τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου, καθώς είναι γεγραμμένο «Ιδού κάμνω νέα τα πάντα». Τα αρχαία τα παρήλθον, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και πώς γίνονται νέα? Αλλάζει τη φύση του τριαδικού ανθρώπου εντελώς. Αλλάζει τις επιθυμίες της σαρκός του ανθρώπου, ώστε να μην επιθυμεί να απολαύσει με τις αισθήσεις όρασης, όσφρησης, αφή, ακοή, ξέχασα κανένα, ό,τι και να είναι, και γεύσεις, μπράβο, να μην απολαμβάνει με τις αισθήσεις πράγματα παρά μόνο όσα είναι ευάρεστα εις τον Θεό. Διακρίνει δηλαδή ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού τι είναι ευάρεστο εις τον Θεό, ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις επιθυμίες της σαρκός και οι επιθυμίες πια της σαρκός είναι προσαρμοσμένες στο θείο θέλημα του Θεού. Αλλά αλλάζει και την καρδιά του ανθρώπου. Από σκληρή, αμετανόητη, άγρια, πέτρινη, λίθινη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που είναι η καρδιά του ανθρώπου του κόσμου τούτου, γιατί Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και Σατανάς, αυτός έχει την εξουσία στον κόσμο αυτό. Και από αυτόν ο Θεός, στέλνοντας τον Ιησού Χριστόν δια Πνεύματος Αγίου, μας ελευθέρωσε, μας έβγαλε από τον κόσμο του σκότους και μας έφερε, όπως διαβάσαμε, στο φως το αληθινό το δικό του. Μεταβάλλει λοιπόν την καρδιά του ανθρώπου από σκληρή, άγρια, αμετανόητη, που δεν μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Έχετε ακούσει που λένε οι άντρες δεν ζητάνε συγγνώμη? Εγώ έλεγα μην φτάσετε στο σημείο ποτέ να ζητήσετε συγγνώμη. Σκληρή, άγρια καρδιά, αμετανόητη, ούτε από το Θεό δεν ζητάει συγγνώμη. Όταν έρθει όμως ο Θεός, παίρνει την καρδιά του ανθρώπου και απολύθινη, όπως λέγει, την κάνει σάρκινη, απαλή και τρυφερή, γλυκιά, που δεν πικραίνει, αλλά ξέρει εύκολα και μετανοεί, ξέρει εύκολα και ταπεινώνεται, ζητάει, δεν επέρεται η καρδιά του ανθρώπου, ζητάει συγγνώμη εύκολα, μετανοεί εύκολα, εξομολογείται στον Θεό εύκολα και στους ανθρώπους όσους τους έχει αδικήσει και είναι σε αγιασμό ο άνθρωπος ως προς τις επιθυμίες της καρδιάς, γιατί πλέον αυτή η νέα απαλή και τρυφερή καρδιά έχει τα χαρακτηριστικά της καρδιάς του Θεού, ο οποίος είναι αγαθός, ο Θεός είναι αγάπη. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος με τη νέα καρδιά αγαπάει εκ καρδίας και τον Θεό και τους ανθρώπους. Συγχωρεί εκ καρδίας πάντας τους αμαρτάνοντας ή αμαρτήσαντας αυτόν. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρήσει, επειδή μετανοεί και προς τον Θεό, για να συγχωρήσει, είναι το κλειδί το μεγάλο, για να συγχωρήσει ο Θεός και τις δικές του αμαρτίες, απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση είναι να συγχωρήσει και αυτός τις αμαρτίες και τα πτέσματα των άλλων, χωρίς προϋποθέσεις, όπως χωρίς προϋποθέσεις μας συγχωρεί κατά πάντα ο Θεός. Δεν απαιτείται να μετανοήσει ο άλλος.
Απαιτείται να συγχωρήσουμε εμείς τον άλλον και ό,τι μπορούμε όσο το αφημών να βοηθήσουμε τον άλλον να μετανοήσει και να καταλάβει. Αν δεν καταλαβαίνει, το αφήνουμε στο Θεό να τον βοηθήσει να το καταλάβει. Αλλάζει λοιπόν τη σάρκα και τις επιθυμίες της σαρκός, αλλάζει την ψυχή του ανθρώπου που εκδηλώνεται με την καρδιά και τις επιθυμίες της καρδιάς και των οφθαλμών του ανθρώπου και τέλος αλλάζει το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο είναι πραγματικά φασιστικό, απόλυτο, σκληρό, αλαζονικό, ξέρει μόνο να δίνει εντολές, δεν υποτάσσεται, ανυπόταχτο, παρά μόνο με το φόβο ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό υπάρχουν η ειρήνη και οι ισορροπίες που υπάρχουν στην ανθρωπότητα, είναι η ειρήνη από το φόβο και οι ισορροπίες τρόμου. Και αυτό το σκληρό, το άγριο, το κακό πνεύμα, με την αναγέννηση ο Θεός το μεταβάλλει σε απαλό, τρυφερό και ταπεινό πνεύμα που μπορεί και συγχωρεί, μπορεί και δικαιολογεί. Και ο άνθρωπος παίρνει το πνεύμα του Χριστού, γιατί όσοι δεν έχουν το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα του Χριστού που είπε «Πάτερ άφες αυτής, γιατί δεν γνωρίζουν τι κάνουνε». Του συγχώρεσε όχι με μία ψεύτικη συγχώρεση, αλλά με μία απόλυτα δικαιολογημένη συγχώρεση στα μάτια του και στα μάτια του Θεού. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις κάποιον αν δεν βρεις να τον δικαιολογήσεις. Αλλιώς είναι ψεύτικη συγχώρεση, κάλπικη. Για να συγχωρήσεις σε καρδίας κάποιον πρέπει να τον δικαιολογήσεις. Όσο και να προσπαθείς να συγχωρήσεις κάποιον, εάν η καρδιά σου, το πνεύμα σου ιδιαίτερα δεν τον δικαιολογήσει, είναι ψεύτικη συγχώρεση, θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Και γι' αυτό λέμε συγχωρούμε κάποιον και όταν τον βλέπουν μπροστά μας ξαναφουντώνουμε, γιατί δεν τον έχουμε δικαιολογήσει. Δεν έχουμε βρει επιχειρήματα ικανά και δικαιολογίες για να υπάρξει άφεση αμαρτιών. Όπως μας συγχώρεσε ο Θεός εξ ολοκλήρου, γιατί δικαιολόγησε την αμαρτία μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά με το αίμα του Χριστού. Βρήκε ηλασμό. Επειδή ο αμνός του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ανέβηκε πάνω στο σταυρό αναμάρτητος, γι' αυτό δεν πέθανε για τις δικές του αμαρτίες, και επειδή δεν πέθανε για τις δικές του αμαρτίες, πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και έτσι ο Θεός μας δικαιολογεί. Μας δικαιολογεί γιατί πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας. Και έτσι μας συγχωρεί. Και έτσι έχουμε άφεση αμαρτιών. Γι' αυτό και εμείς αδερφοί αγαπητοί, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συγχωρήσουμε αυτούς που αμάρτησαν σε εμάς ή συνεχίζουν να αμαρτάνουν σε εμάς, εάν δεν τους δικαιολογήσουμε. Εάν δεν πούμε ότι δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν πλανηθεί. Γιατί ο πλανών την οικουμένη όλη είναι ο διάβολος. Δεν έχουν καταλάβει κάτι. Δεν με ξέρουν καλά. Και προσευχόμαστε ο Θεός να τους αποκαλύψει και εμείς προσευχόμαστε να τους δικαιολογούμε, ώστε η συγχώρεσή μας να είναι εξ όλης μας της καρδιάς, για να απολαμβάνουμε κι εμείς τη συγχώρεση των δικών μας αμαρτιών από τον Πατέρα μας τον ουράνιο, πραγματικά εξ όλης του της καρδιάς, αν μπορώ να το εκφράσω αυτό. Να απολαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών ημών. Παράκλητος λοιπόν το πνεύμα της αληθείας είναι αυτός που εργάζεται τα πάντα. Με το Λόγο του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου εκτίστησαν τα πάντα, αλλά ιδιαιτέρως, και με αυτό θα ασχοληθούμε στη συνέχεια των μαθημάτων μας, εργάζεται τα πάντα στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Και ας μην ξεχνάμε
ότι, και θέλω να το διαβάσω από μέσα, στους Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους, και ανοίξτε το σας παρακαλώ αν θέλετε. Θα διαβάσουμε από το Ήτα κεφάλαιο το 9 εδάφιο. «Σεις όμως δεν είστε πλέον της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν». Πρώτη προϋπόθεση, και λέμε δόξα στο Θεό, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού από αυτούς που το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, τη λογική του Χριστού που δικαιολογεί τους πάντες παραδείγματος χάρη, που δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, και αφού έγινε άνθρωπος όμοιος με τους ανθρώπους, λαβών δούλου μορφή, τότε ταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς? Γενόμενος υπήκος κατά πάντα. Και μάλιστα υπήκος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όποιος λοιπόν από αυτούς που δεν είναι της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα τους, δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, δεν είναι του Χριστού. Να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Εάν δεν έχουμε το Πνεύμα του Χριστού που δικαιολογεί τους πάντας, που αγαπάει τους πάντας, δεν είμαστε του Χριστού. Που συγχωρεί τους πάντας, δεν είμαστε του Χριστού. Μπορεί να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν είμαστε του Χριστού. Εάν όμως κατοικεί ο Χριστός μέσα μας, επειδή έχουμε το Πνεύμα του Χριστού, τότε το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε Πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο λοιπόν αν έχουμε το Πνεύμα του Χριστού, δηλαδή ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, θα έχουμε ζωή μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλιώς δεν θα έχουμε. Εάν λοιπόν κατοικεί εν ημίν το Πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν Χριστών εκ νεκρών, ο Αναστήσας, ο Πατέρας των Χριστών εκ νεκρών, θα ζωοποιήσει, θα αναστήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Δηλαδή όπως ο Θεός ανέστησε τον αποθανόντα και τα φέντα τρεις μέρες Ιησού Χριστόν, τον ανέστησε δια Πνεύματος Αγίου, κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός θα ζωοποιήσει και εμάς που έχουμε το Πνεύμα του Χριστού και έχουμε πεθάνει για την αμαρτία και είμαστε ζωντανοί δια τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός θα μας αναστήσει δια του Πνεύματός του με την αρπαγή της Εκκλησίας, με την Ανάσταση των νεκρών, όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή, εκείνη η στιγμή θα μας αναστήσει δια Πνεύματος Αγίου, για να είμαστε κι εμείς αιώνια μαζί με Αυτόν. Αμήν.